τους τηλεσσές ΦΠΑ. Αλλά πρέπει να κάνουμε μια εθνική εκστρατεία και να βρούμε τα σχετικά ποσά αντιμετωπίζοντας τη φοροδιαφυγή. Πιστεύω τότε τα αποτελέσματά μας θα ήταν καλύτερα. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό, κύριε Πρόεδρε? Όμως και τι τώρα. Μας εμποδίζει και τώρα και να το κάνουμε αυτό. Όμως και τώρα, κύριε Σκουρή, όταν και ανεβάζεις το ΦΠΑ στο 24% και κάνεις διάφορα πράγματα και μετά έρχεσαι να πεις για τη φοροδιαφυγή, έχεις, κατά την άποψή μου, εγώ δηλαδή ως υπουργός θα ήμουν πιο επιθετικός αν θέλεις, εάν πέτυχαινα το πρώτο το οποίο είπα. Πετύχαμε βέβαια στη διαπραγμάτευση το εξής. Αυτό που λέει ο κύριος Σκουρής, τα ίδια είπε ο κύριος Ντάισμπουργκ. Κάντε και τα δύο. Αυξήστε τους τηλεσθές τώρα, αλλά αν αποκτήσετε έσοδα περιορίζει φοροδιαφυγή, θα μπορέσετε να έχετε ευχέρεια κινήσεων και να κάνετε διάφορα πράγματα. Αυτό λοιπόν κάνουμε. Έχουμε σημαντική βελτίωση στο κεφάλαιο αυτό, παρόλο που το πρόβλημα παραμένει μεγάλο. Μας βοηθάει και η επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, την οποία θεσμοθετήσαμε τώρα και θα γίνει υποχρεωτική στους δημόσιους τομείς. Έχουμε σύμφωνα με εκτιμήσεις περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ έσοδα περισσότερα από το ότι υπάρχει η βελτίωση αυτή της πραξιμότητας του ΦΠΑ. Έχουν βελτιωθεί οι εισπρακτικοί και οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Οι διάφορες λίστες έχουν βγει από τα σιτάρια και γι' αυτό υπάρχει όλος αυτός ο θόρυβος κλπ. Καμιά φορά, πολλές φορές. Και γενικά είμαστε σε μία πορεία όπου γίνονται βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Το ότι πρέπει να γίνουν πάρα πολλά, θα συμφωνήσω μαζί σας. Θέλω να τελειώσω την απάντηση στο ερώτημα αυτό με το εξής στοιχείο. Για να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή, πρέπει να το αποφασίσουμε όλοι ως κοινωνία. Δεν είναι θέμα κυβέρνηση μόνο. Μέχρι τώρα υπήρξε στη χώρα μας ένα σύστημα που στηριζόταν σε μια άτυπη κοινωνική σημασία φοροδιαφυγής. Ο ένας βοηθούσε τον άλλο στη φοροδιαφυγή. Πόσο θέλεις, 100 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ. Να κόψω τιμολόγια ΦΠΑ ή να κόψω. Το ξέρουμε όλο αυτό το παιχνίδι πώς παίζεται. Και βέβαια και από μεγάλους και από μεσαίους και μικρούς. Αν δεν σπάσουμε αυτό το κύκλωμα, θα δυσκολευτούμε πολύ ως χώρα να έχουμε ένα αξιοπρεπές κοινωνικό κράτος. Η πρόταση λοιπόν είναι να μεθοδεύσουμε τα πράγματα και να πάμε σε μια άλλη κοινωνική συμμαχία, προοδευτική, όπου η μείωση της φοροδιαφυγής θα μεταφράζεται σε αύξηση δαπανών για την παιδεία, την υγεία, το κοινωνικό κράτος. Πιστεύω ότι γίνονται βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι ακριβώς ένας τομέας που αξίζει τον κόπο να τον δούμε, να τον συζητήσουμε και πέρα από στενές κομματικές παροπίδες. Όμως κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, η αύξηση των φορολογικών συντελεστών δεν βοηθάει σε αυτό που λέτε. Όπως και η αύξηση του ΦΠΑ δεν βοηθάει. Αυτό είπα. Και η αύξηση των συντελεστών στην φορολογία, σε σειρά πραγμάτων δεν βοηθάει. Αυτό είπα. Για να μπορέσουμε να μειώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές όμως, και αυτή είναι η μόνη αξιόπιστη πρόταση από αυτού, διότι ακούγονται διάφορα, είναι με τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την βελτίωση της πραξιμότητας του ΦΠΑ ειδικά και με την αύξηση του ΕΠ. Οπότε αυξάνοντας το εθνικό εισόδημα, αυξάνονται τα έσοδα ακόμα και χωρίς να αυξάνει συντελεστές. Με αυτούς τους δύο τρόπους μπορούμε να μειώσουμε τους συντελεστές. Τώρα, έρχομαι στο πρώτο ερώτημα, στο πρώτο θέμα. Έχετε δίκιο καταρχήν και αν υπήρξε παρανόηση, το διορθώνω. Τα ενεργειακά, στα οποία δεν αναφέρθηκα όμως εγώ, και τα εργασιακά, ήταν μέρος της πρώτης αξιολόγησης, της δεύτερης αξιολόγησης. Τα θέματα που έθεσε το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ ήταν η μείωση του αφορολόγητου και η μείωση των συντάξεων. Σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά, εδώ υπάρχει μία συζήτηση η οποία έχει να κάνει όχι μόνο με το πρόγραμμα το οποίο υλοποιούμε, αλλά και με την συμμόρφωση της χώρας με ορισμένες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν βγει αποφάσεις ευρωπαϊκών δικαστήριων και υπάρχει μία συζήτηση η οποία μπορεί να κλείσει ανά πάσα στιγμή. Είναι μερικά θέματα που στη συζήτηση ξέρουμε που συμφωνούμε, ξέρουμε ότι υπάρχουν και κάποια θέματα που είναι ας πούμε προς συζήτηση, τα κρατάμε και όταν ας πούμε υπάρξει η φάση ότι κλείνουμε, δίνεται το σύνθημα, εκεί λες, ωραία, υποχωρώ εδώ, υποχωρείς εκεί, γίνεται ας πούμε ένα είδος δούνε λαβίν και κλείνει η συμφωνία. Επομένως, και στα δύο αυτά θέματα, ιδίως στο εργασιακό, είμαστε προωθημένο επίπεδο συμφωνίας με τους θεσμούς ήδη από τον Νοέμβρη μέσω της μεθόδου που περιέγραψα πριν. Διεθνής Επιτροπή Κύρους, πόρισμά της, συμφωνία επί του πορίσματος. Η μόνη διαφωνία που υπήρξε μετά με το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ. Και βέβαια οι ευρωπαϊκοί θεσμοί ή τουλάχιστον τα κλιμάκια τους σε ορισμένες περιπτώσεις είπαν και το εξής. Εμείς θεωρούμε ότι έχετε δίκιο. Αυτό έγινε, ας πούμε, αν χρειαζόταν πρόσθετα μέτρα για το 18.
Εμείς λέγαμε δεν χρειάζονται, να τα πλεονάσματα που βγάλαμε, να οι προοπτικές, να οι αριθμοί. Υπήρξαν λοιπόν στιγμές όπου οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, κάποιοι από αυτούς είπανε, συμφωνούμε μαζί σας, αλλά επειδή πρέπει να μπει το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ στο πρόγραμμα, για να το ακούσουμε. Μην τους αδικήσω, δηλαδή δεν είπαν ότι αιωνίως θα έχουμε τη θέση αυτή, και αυτό συνέβαλε στην καθυστέρηση. Πάμε και στο φίλο. Το όνομά σας. Α, συγγνώμη, θέλω ακόμη μια φράση να... Μάλλον πάμε παρακάτω και μπορεί να δοθεί ο... Καλησπέρα και από μένα. Κριτικός Αντώνης ονομάζομαι. Φοιτητής στο Καποδιστριακό, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ. Κύριε Δραγασάκη, η ερώτησή μου αφορά σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, τα οποία τον τελευταίο καιρό λένε πως η πορεία των διαπραγματεύσεων και η αδυναμία έβρεσης ενός κοινού τόπου με τους θεσμούς σε μια σειρά πολύ σημαντικών ζητημάτων, το ασφαλιστικό, τα εργασιακά, μας πάνε πίσω και θυμίζουν εποχές που ζήσαμε το 2015. Εσείς πιστεύετε ότι είμαστε σε ένα τέτοιο αδιέξοδο ή πως η συμφωνία πρόκειται να, η αξιολόγηση πρόκειται να κλείσει στο επόμενο Eurogroup που έπεται? Ευχαριστώ. Πιστεύω βαθύτατα ότι δεν βρισκόμαστε σε τέτοια κατάσταση. Το 2015 είμαστε σε μια κατάσταση όπου δεν είχαμε συμφωνία καν και η διαμάχη ήταν αν θα είχαμε μια καινούργια συμφωνία τριετούς διάρκειας, μακράς διάρκειας, ή αν, όπως επέμεναν ορισμένοι τότε, έπρεπε απλώς να ασχοληθούμε με το να κλείσουμε την πέμπτη αξιολόγηση που δεν είχε κλείσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Δεύτερον, στο 2015, δεν ξέρω αν το γράφουν τα διεθνή μέσα, αλλά σας το λέω ότι ήταν μια πραγματικότητα, υπήρχαν και δυνάμεις που έπαιζαν άλλου είδους παιχνίδια. Δηλαδή ήθελαν να πέσει η κυβέρνηση και άλλα τέτοια πολιτικά παιχνίδια. Σήμερα έχω μια συμφωνία, την οποία η κυβέρνηση την υλοποιεί. Και προκύπτει να αγκάθει ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες θέλουν μέρος της συμφωνίας αυτής να γίνει και το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ. Το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ σου λέει, εγώ για να γίνω μέρος της συμφωνίας, για να πω και το, πώς το λέμε, να κάνω το δικηγόρο του IMF, θέλω η ΜΕΝ Ελλάδα να κάνει ορισμένα μέτρα επιπλέον, διότι τα θεωρώ αναγκαία, διότι έτσι, διότι αλλιώς, και από την άλλη μεριά εσείς οι Ευρωπαίοι να μειώσετε το χρέος. Είμαστε λοιπόν σε αυτή τη διελκυστίδα, είναι μια διαφωνία η οποία θα λυθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Η προσπάθειά μας είναι να μην λυθεί σε βάρος μας. Να μην λυθεί δηλαδή το δικό του πρόβλημα, να γίνει, δηλαδή να έχουμε μια συμφωνία όπου εμείς θα πάρουμε τα μέτρα, αλλά δεν θα υπάρχει καμιά πρόβλεψη για το. Ποιος τρόπος θα είναι για το. Ποιος τρόπος δεν θα είναι σε βάρος μας. Κύριε Αντιπρόεδρε, είπατε προσφάτως ότι κάποια στιγμή με μια ευκαιρία θα πείτε τι ακριβώς κατά τη γνώμη σας συνέβη το πρώτο εξάμεινο του 2015. Γιατί αυτά που λένε διάφοροι ότι συνέβησαν δεν ισχύουν. Πώς μπορείτε να μας φωτίσετε λίγο. Τώρα. Έστω ένα. Να η ευκαιρία. Τέλειωσαν οι φοιτητές. Ωραία. Λοιπόν, η άποψή μου απλά είναι ότι το 2015 έγινε ένας πρωτότυπος πόλεμος. Ανάμεσα σε μια κυβέρνηση που εκλέγεται από τον λαό της με ένα πρόγραμμα και σε ένα μπλοκ δυνάμεων, το οποίο ένα μέρος των οποίων δυνάμεων αυτών θέλει αυτή η κυβέρνηση να μην κυβερνήσει καθόλου. Τις έχουν στήσει μια παγίδα. Ντόπιων και ξένων δυνάμεων. Ντόπιων και ξένων, ναι. Έχει στηθεί λοιπόν μια παγίδα κυρίως γύρω από τη δημοσιονομική διαχείριση, όπου αυτή η κυβέρνηση καινούρια δεν έχει ούτε 20 μέρες στη διάθεσή της να οργανώσει την δράση της, να ορκιστεί και να αρχίσει να προσπαθεί να κάνει κάτι. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα της κλείνει το ΓΟΕΒΕ, πώς λέγεται αυτό, την εξαίρεση που είχε για να μπορεί να γίνεται δεκτά το ομόλογά της. Οι παλιοί κυβερνώντες είχαν εξαντήσει όλα τα περιθώρια οποιασδήποτε μορφής χρηματοδότησης, έντοκα γραμμάτια, ρέπος, αυτά, μην ζαλίζουμε τον κόσμο τώρα με ειδικά. Είχε στηθεί λοιπόν ένα σκηνικό που στόχος του ήταν να πέσει η κυβέρνηση αυτή τον Μάρτιο. Αν λοιπόν ο πόλεμος είχε διαμορφίες, διότι δεν είχαμε τάγκς, δεν είχαμε όπλα, είχαμε διαδικασίες, είχαμε κανόνες, είχαμε ερμηνευόμενους καταβούληση, έτσι. Είχαμε ένα σύστημα ολόκληρο, είχαμε άγνοιες και απειρία δική μας. Να το βάλω και αυτό, για να μην φανεί ότι... Λοιπόν, και αυταπάτες μπόλικες. Αυτό το φαινόμενο, εγώ δεν πολύ συμφωνώ σε αυτό με τον Πρωθυπουργό. Να είμαι καθαρός. Το είπε, βεβαίως, δεν αρνούμε και αυταπάτες. Ξέραμε χοντρικά
ότι παίρνουμε την εξουσία σε μια κατάσταση δημοσιονομικής ασφυξίας και ενδεχομένως δημοσιονομικής κρίσης. Ήτανε άλλο, ήτανε ότι ο πόλεμος αυτός ήτανε καινούριος, δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμος και αντιμετωπίσιμος, ήταν άνισος και ασύμμετρος σε ό,τι αφορά τα μέσα του, ήταν απ' έξω και από μέσα αυτά. Και εν πάση περιπτώσει, είσαι πρωτοπόρος, δοκιμάζονται και κάποια πράγματα. Δηλαδή, τι αντίδραση θα υπήρχε από την Ευρώπη, τι συμμαχίες θα μπορούσε να κάνεις. Όλα αυτά δεν μπορείς από πριν να τα έχεις όλα λυμένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ όταν λέω ότι υπάρχουν πράγματα που πρέπει να ακουστούν, δεν τα λέω με την έννοια να ανατραπεί μια θεωρία, ένα αφήγημα και να επικριθεί στην άλλο. Το λέω με την έννοια πρέπει να βγάλω μαθήματα. Και το μάθημα το οποίο προσπαθούν κάποιοι να βγάλουν είναι μην τυχόν και διαπραγματευτούμε. Μην τυχόν και πάμε κόντρα στους ισχυρούς. Το μάθημα μην ποιο τυχόν είναι τελικό, κύριε Ραγκασάκη, από εκείνο τον πόλεμο. Αυτό εμένα δεν μου αρέσει. Το μάθημα πιστεύω, από εκείνο τον πόλεμο ποιο είναι? Ότι πρέπει να προετοιμαζόμαστε, να έχουμε σχέδιο, να κάνουμε συμμαχίες, να έχουμε σαφήνεια στόχων. Άρα στη διαπραγμάτευση την τωρινή υπάρχει plan B. Στην περίπτωση της τωρινής διαπραγμάτευσης, αν κάποια στιγμή υπάρξει μεγαλύτερη ειλικρίνεια σε αυτή την κοινωνία, θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι η κυβέρνηση ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να έχουμε μια έγκαιρη ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης ό,τι αφορά τα θέματα που ήταν δικά μας. Τα θέματα που είχαν να κάνουν με ΔΕΛΤΑ, ΝΤΑΦ και Γερμανία δεν μπορούσαμε εμείς να τα. Και δεν μπορούμε. Η καθυστέρηση ποιον συμφέρει τώρα, κύριε Δραγασάκη? Καθυστέρηση. Α, ναι. Η καθυστέρηση που παρατηρείτε. Είναι εντυπωσιακό ότι σήμερα στη συνέντευξη τύπου μετά το Eurogroup δεν υπήρχε Δουνουτού στη συζήτηση και δεν υπήρχε Δουνουτού γενικώς στην Ευρώπη. Σημαίνει κάτι αυτό? Πιστεύω ότι η καθυστέρηση από εδώ και πέρα, ή θέλω να πιστεύω, διότι πώς να είναι κανείς πιο. Μετράει αρνητικά για όλους. Εννοείται όχι αν μόνο για εμάς, αλλά και για τους έξω. Για εμάς πριν απ' όλα. Για εμάς είναι δεδομένο αυτό και για τους λόγους που είπα πριν. Αλλά το θέμα είναι αν είναι αρνητική μόνο για μας, μπορεί κάποιος να έχει τον πειρασμό, αν θέλει κάτι να πιέσει κλπ. Αλλά αν είναι αρνητική για όλους, τότε αυτό ενισχύει τη δυνατότητα να κλείσουμε. Η Ευρώπη το θέλει το δυνατό, πιστεύετε? Πάντως εγώ επειδή δεν πήρα απάντηση για το Plan B που ρώτησα προηγουμένως, να εικάσω, να υποθέσω ότι το Plan B αρκείται στα αντίμετρα μέχρι εκεί, υπάρχει και παραπέρα σχεδιασμός? Νομίζω ότι έχει λίγο. Το Plan B έχει λίγο, πώς να το πω, έχει γίνει λίγο μυστηριώδες. Εάν υπάρχει, δεν λέγεται. Δηλαδή, σωστά και αυτά. Αλλά δεν θέλω να δημιουργήσω την αίσθηση. Το παιχνίδι παίζεται με ανοιχτά χαρτιά. Θα μου πείτε, όταν έχει Plan B σε μια διαπραγμάτευση, γιατί να το πεις εκ των προτέρων? Το αυτό έχετε δίκιο. Παίζεται με ανοιχτά ωστόσο χαρτιά. Υπάρχει αυτή τη φορά, αυτό είναι το ερώτημα. Ξέρουμε τις δυνάμεις, ξέρουμε τις απόψεις. Εγώ το μόνο που θέλω να επαναλάβω είναι δύο πράγματα. Το θετικό σενάριο παραμένει. Είμαστε εντός του χρονικού ορίζοντα. Θα θέλαμε να είχαμε κλείσει νωρίτερα, αλλά οι στόχοι μας μπορούν να επιτευχθούν και τώρα, εάν συντρέξουν οι προϋποθέσεις. Πρέπει να παλέψουμε για να υπάρξει μια ισορροπημένη συμφωνία που να μπορούμε να την υλοποιήσουμε και να μας βγάλει από τα μνημόνια και την επιτήρηση οριστικά. Κάθε τι διαφορετικό θα συνιστούσε μια μεγάλη κρίση για όλη την Ευρώπη. Και άρα, αν συμβεί το μη επιθυμητό αυτό, θα πρέπει να σκεφτούμε συνολικά. Πάντως η αξιωματική αντιπολίτευση, κύριε Δραγασάκη, επειδή λέτε ότι είσαστε εντός των χρονικών πλαισίων της διαπραγμάτευσης, ουτοπικό το χαρακτηρίζει αυτό. Βυθίζεται τη χώρα, η αξιωματική αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία, βυθίζεται τη χώρα σε μεγαλύτερη κατάσταση αβεβαιότητας, ανέφεραν χαρακτηριστικά σήμερα. Ναι, αυτό σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να αναγνωρίσει αυτό που σας διάβασα πριν, που να αναγνωρίζουν όλοι. Δηλαδή, στην προσπάθειά της να κάνει αντιπολίτευση, αρνείται την πραγματικότητα, άρα δεν μπορεί να υπηρετήσει τα συμφέροντα της χώρας. Δηλαδή, αν κάποιος σήμερα δεν δει τη μεγάλη εικόνα, πού οφείλεται αυτή η καθυστέρηση. Έχετε κάποια απάντηση στο γιατί ο κόσμος να γοητεύεται από κάτι το οποίο το έχει γευτεί στο παρελθόν? Υπάρχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση? Εφόσον εσείς θα κάνετε όλα σωστά, όπως λέτε, διαπραγματευτικά, γιατί ο κόσμος δεν το εκτιμά αυτό και στρέφεται δημοσκοπικά προς τη Νέα Δημοκρατία? Μα δεν ζούμε εποχή γοητείας, κύριε Χαρίτο. Ζούμε εποχή ανάγκης. Όταν σε ρωτάει ο άλλος τι θα ψήφισε σήμερα, αν γινόντουσαν εκλογές και σου λέει, Νέα Δημοκρατία, σου λέει γοητεύομαι από το λόγο αυτό. Τι γοητεία δεν την έχω δει? Πρόγραμμα αυτό. Τι γοητεία δεν την έχω δει? Γοητεία προς κόμματα δεν έχω δει, προς κανένα κόμμα. Αγωνίες του κόσμου βλέπω. Θάρρος μας δίνει ο κόσμος. Πέστε και κανένα όχι, αλλά και να κλείσει τη συμφωνία.
Αυτά τα δύο αντιφατικά μηνύματα εισπράττω εγώ. Αγωνίες λοιπόν έχουμε, ανέργους έχουμε, πτώση εισοδημάτων έχουμε, καταστροφή της χώρας έχουμε και είναι θράσος, αμετροέπεια, οι κύριοι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση σήμερα να έχουν το θράσος, τη φιλοδοξία να το παίξουν οι εισαγγελείς. Υπάρχει απογοήτευση στον κόσμο με τον οποίο συναναστρέφεστε. Υπάρχει απογοήτευση στον κόσμο, σας το μεταφέρει αυτός ο κόσμος με τον οποίο συναναστρέφεστε. Αυτά τα ερωτήματα που ακούσαμε εδώ και από τους δημοσιογράφους και από τους φοιτητές είναι πώς να πούμε, η ατμόσφαιρα της κοινωνίας. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι υπάρχουν δυσκολίες. Δεν θέλει να γυρίσει στο παρελθόν. Θέλει να δει ένα θετικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό έχετε έναν υπολογισμό. Ως και οικονομολόγος, κύριε Πρόεδρε, πόσο αυτή η καθυστέρηση έχει ζημιώσει την πραγματική οικονομία και αν αυτό θα χρειαστεί νέα μέτρα, επιπλέον μέτρα το επόμενο διάστημα για να καλυφθεί το κενό που υπάρχει. Έχω ως οικονομολόγος... Όχι όπως λέτε εσείς με δικιά μας ευθύνη. Εγώ λέω και με δικιά μας ευθύνη. Έχω υπολογίσει ως οικονομολόγος, κύριε Σκουρή, ότι η χώρα μας έχει χάσει μια ολόκληρη γενιά από τη στιγμή που άρχισε αυτή η κρίση, ή όχι νομοτελειακά από αυτή τη κρίση. Διότι εσείς πρέπει να θυμάστε κάποιους βουλευτές στο Κοινοβούλιο από το 2000 ήδη που μιλούσαν για τον κίνδυνο της υποχρέωσης. Εσείς πρέπει να θυμάστε ομιλίες για τον προϋπολογισμό στη Βουλή επί χρόνια, όταν μας έλεγαν ισχυρή Ελλάδα, να κατακτήσουμε τα Βαλκάνια, οι τράπεζές μας να πάνε παντού. Όταν μας έλεγαν ότι με δανεικά μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Α, κακώς μπήκαμε στο ευρώ, λέτε. Όχι. Λέω ότι ο τρόπος που μπήκαμε και αυτό που ακολούθησε ήταν το λάθος. Το ευρώ έδωσε το πλεονέκτημα του φθηνού χρήματος. Αντί να το κάνουμε όπλο και εργαλείο παραγωγικής ανάπτυξης της χώρας, αντί να εφαρμόσουμε βιομηχανική πολιτική που ακόμα και οι οικονομολόγοι όχι της δικής μου σχολής αναγνώριζαν, ότι τι θα κάνουμε όταν μπούμε στο ευρώ με το ισοζύγιο πληρωμών, η απάντηση ήταν να κάνουμε βιομηχανία, να έχουμε εξαγωγές. Αντί να κάνουμε όλα αυτά λοιπόν, επιδοθήκαμε στις εύκολες λύσεις. Δανειζόμαστε ακόμα και όταν είχαμε ανάπτυξη 4%, που είναι να τρελαίνεσαι, ξέρεις, στοιχειώδη οικονομικά. Φτάσαμε εκεί που φτάσαμε λοιπόν, και αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη όλης αυτής της καταστροφής, που μπορεί να αποτιμηθεί και με αριθμούς, έρχονται σήμερα και μας λένε γιατί δεν κλείσατε την αξιολόγηση τον Δεκέμβρη. Και ρωτάω εγώ, να βγει ένας λοιπόν από αυτούς που το λένε και να πει, έπρεπε να συμφωνήσετε με 10 χρόνια 3,5% πλεονάσματα. Έπρεπε να συμφωνήσετε, κύριε Τσίπρα ή κύριε Δραγασάκη, κυβέρνηση, να πείτε ναι αμέσως τα νέα μέτρα 4,2 δις ευρώ που ζητούσε το IMF. Εάν είχα ένα πολιτικό απέναντί μου να μου τα έλεγε αυτά, θα του έλεγα διαφωνώ, αλλά σε σέβομαι. Αυτό που ακούω, ακόμα και όχι μόνο από πολιτικούς, άκουσα και προχθές τον κύριο Στουρνάρα. Συμβιβαστείτε, λέει, με ποιον κύριο Στουρνάρα συμβιβαστούμε και σε ποια βάση. Η Τράπεζα της Ελλάδας δεν είπε ότι είναι ορθολογικό να μην πάμε πάνω από 2% πλεόνασμα. Να συμβαστούμε λοιπόν για πλεόνασμα 10 χρόνια με 3,5%. Προφανώς όχι. Όταν ακούω τον πρόεδρο κοινωνικών φορέων, άκουγα τον πρόεδρο του ΣΕΒ, νομίζω, μια μέρα να λέει: κλείστε το, τελειώνετε. Μάλιστα, πάρτε μια θέση. Η κυβέρνηση δεν κάνουμε, πώς να πούμε, αυτιστική πολιτική. Κάνουμε διαπραγμάτευση, κάνουμε διάλογο, συγκρουόμαστε με απόψεις. Γιατί δεν βγαίνουν λοιπόν οι διάφορες πολιτικές δυνάμεις και οι κοινωνικές και να πάρουν θέση επί του πεδίου της μάχης και να πούνε ναι, πρέπει για αυτούς τους λόγους η κυβέρνηση να δεχτεί αυτά τα μέτρα. Μάλιστα. Και να κλείσει αξιολόγηση. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε 4 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος της εκπομπής Focus. Θα συζητήσουμε με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης τα εσωτερικά πλέον, τις όποιες αντιδράσεις, καθώς επίσης και την κόντρα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε πολύ λίγο από τώρα και πάλι μαζί. Και το Μάρτιο, έξυπνες και οικονομικές λύσεις στα Βίκο. Οργανώνουμε το σπίτι μας με συρταριέρα αποθήκευσης μόνο με 17,90. Και ομορφαίνουμε το χώρο μας με γλαστράκια μόνο με 1 ευρώ. Βίκο, αξίζει, δεν κοστίζει.
Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει μια ελληνική εταιρεία? Στο ψηλότερο κτίριο του κόσμου. Η Σόλε, περήφανη για την κατασκευή του ηλιακού συστήματος στο Μπουρζ Καλίφα και των πρώτων ηλιακών στην Ελλάδα, παρουσιάζει σήμερα το ηλιόθερμο τελευταίας γενιάς. Αποκτήστε το με 565 ευρώ σε 160 αντιπροσώπους. Ηλιόθερμο από τη Σόλε. Τι γλυκό σκυλάκι. Γιατί του έχετε βάλει φήμωτρο, δαγκόνι? Όχι. Χειρότερα. Μιλάει. Μιλάει και του έχετε βάλει φήμωτρο? Ναι, γιατί όποτε μιλάει, τρομάζει τον κόσμο. Και τι λέει δηλαδή? Μισό λεπτό να δείτε. Έρχεται νέο μνημόνιο. Το τέταρτο, το μεγαλύτερο. Συγγνώμη. Είδατε που σας είπα. Μιλάει πολύ. Ήρθε η ελευθερία του τύπου και δεν θυμώνεται. Κυκλοφορεί κάθε μέρα. Θυμωμένη, όχι φημωμένη. Η Ελεύθερη Ώρα κάνει ένα βήμα μπροστά. Καθημερινά με 32 σελίδες και ένα ειδικό ένθετο για την Ορθοδοξία, τον Ελληνισμό, τη μυστική ιστορία, την απόκριφη γεωπολιτική, τους ένστολους, τα συνταρακτικά εγκλήματα. Ελεύθερη Ώρα. Πάντα με οδηγό την αλήθεια, πάντα με σύμμαχο όλους εσάς. Μόνο με ένα ευρώ. Το διασημότερο τάγκο στον κόσμο έρχεται στην Ελλάδα. Τάγκο Πορντός, Μιγκέλ Άγχελ Σότο. Η κορυφαία ομάδα και ο ζωντανός θρύλος της Αργεντινής με το εκπληκτικό Ραΐσες Τάγκο. Στο Μέγαρο Μουσικής από 30 Μαρτίου. Τάγκο Πορντός. Όταν μιλάμε για τάγκο, αξίζει να δείτε το καλύτερο. Ο Πετρολούκας Χαλκιάς και ο Αντώνης Κυρίτσης στο Half Note. Ο κορυφαίος δεξιοτέχνης του κλαρίνου και ο σπουδαίος ερμηνευτής του δημοτικού τραγουδιού σε ένα αυθεντικό, υπηρώτικο γλέντι. Παρασκευή 24 έως Δευτέρα 27 Μαρτίου.